Σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά του καρκίνου, η σκέψη μα πηγαίνει σε όλου του συμπολίτε μα και στι οικογένειέ του που έδωσαν και δίνουν αυτή τη μάχη. Μάχη που είναι πάντα δύσκολη, αλλά πολλέ φορέ και νικηφόρα. Το έχω βιώσει λόγω του αγώνα τη μητέρα μου. Ο καρκίνο έχει έναν μεγάλο εχθρό. Την πρόληψη. Τομέα στον οποίο η χώρα μα έχει δυστυχώ φτωχέ επιδόσει. Παρόλο που η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση σώζει ζωέ. Η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε βάλει την πρόληψη σε πρώτη προτεραιότητα. Η επιτυχημένη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποδεικνύει ότι η κοινωνία μπορεί να κινητοποιηθεί σε θέματα υγείας και ότι αναγνωρίζει πια τους κινδύνους του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος για τη δημόσια υγεία. Σήμερα κάνουμε ένα νέο βήμα στην ίδια κατεύθυνση. Το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Πολύ σύντομα θα είναι νόμος του κράτους φέροντας το όνομα ενός κορυφαίου γιατρού και οραματιστή πολιτικού, του Σπύρου Δοξιάδη. Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης περιλαμβάνει μια σειρά από δημόσιες δράσεις υγείας προσανατολισμένες στην ολόπλευρη πρόληψη. Δράσεις που θα υλοποιούνται από τις δημόσιες δομές υγείας και θα είναι προσιτές δωρεάν σε κάθε πολίτη. Ο οικογενειακός γιατρός ή ο γιατρός θα καθοδηγούν κάθε πολίτη συστήνοντας τις κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις. Δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη των πιο διαδεδομένων και επικίνδυνων μορφών καρκίνου. Τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχαίου εντερού. Η προληπτική εξέταση θα επεκταθεί και τελικά θα γίνει καθολική. Για να φτάσουμε στον πολυπόθητο στόχο να μην χάνεται κανείς συνάνθρωπός μας από καρκίνους που μπορούν να διαγνωστούν έγκαιρα και να αντιμετωπιστούν επιτυχώ. Καρκίνο θα πάψει επίση να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά εντό των νοσοκομείων. Θα ιδρυθούν κέντρα αποκατάστασης ασθένεια εκτό νοσοκομείων μονάδων. Και θα δημιουργηθούν επίση ομάδε κατοίκων αποκατάσταση με νοσηλευτέ ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα. Εργοθεραπευτέ και φυσιοθεραπευτέ με εξειδίκευση στου πάσχοντε από καρκίνο. Η περίθαλψη, η ιατρική φροντίδα, η ίαση τελικά του καρκίνου είναι υποχρέωση του κράτου. Η εγρήγορση όμω, η πρόληψη και πάνω απ' όλα η ευαισθητοποίηση για την ασθένεια είναι χρέο όλων μα. Και έναντι των συμπολιτών μα, αλλά και έναντι του αυτού μα. Πριν από την πρόληψη, έρχεται η πρόνοια. Με συστηματική άθληση και σωστή διατροφή, με λίγο αλκοόλ και καθόλου κάπνισμα. Προνοούμε για τη δική μα ευεξία, και δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους. Γιατί η καλή υγεία είναι ατομικό κέρδος και συλλογικό όφελος.